Κύριε Τουλουπίδη. Ερωτήσεις. Ναι, Γιάννη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι λαπαροσκοπικό το αυτοίτο. Ακριβώς. Είναι, έχετε δοκιμάσει ποτέ και με τον απλό το κοπτοράπτη που χρησιμοποιούν για, τα, για το έντερο. Στο έντερο, ναι. Έχω χρησιμο... Είναι πιο φθηνό, νομίζω. Γι' αυτό το... Σαφώς είναι πιο φθηνό. Αλλά αυτό όμως είναι πολύ πιο βολικό. Ναι. Πολύ πιο εύκολο. Είναι οι άσπρες κασέτες. Ναι. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Όχι, δεν λέει αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τις κασέτες. Κάτι κασέτες, ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιήσει. Πράσινο, μπλε, άσπρο. Ακριβώς. Και έχετε εξηθεί το νούμερο 45. 45. Υπάρχει και 60. Και 60, βεβαίως. Και 60 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο και στο έντερο. Ναι, Ανδρέα, στη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή θα μας πεις τι χρησιμοποιείτε. Το χρησιμοποιούμε είναι ενδεικτικό, δηλαδή, ότι τα στάπλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς αυτό που είπε και ο Ανδρέας. Έχω ένα συνάδελφο που έρχεται από την Άρισα. Είναι εξαιρετικά καλός ο Ηρακλής. Προσπαθεί να μας πείσει ένα γονιωτός. Είναι πολύ καλύτερο, θα πάμε πολύ πιο γρήγορα και θα χάσουμε λιγότερο αίμα. Ένας προβληματισμός που είχα πάντα και τον είχα μετά την Αγγλία είναι αν θα πρέπει να βάζουμε λαβίδες, εντοτζία για να βγάλουμε την κίστη ή αν θα πρέπει να πάμε ένα αγκείο-αγκείο για να κάνουμε μια καλύτερη κυστεκτομή, πολύ πιο ασφαλή. Και η ερώτηση είναι, Σταύρο, αν έχεις έναν άνθρωπο νέο που πρέπει να κάνεις μια ορθότοπη κυστεκτομή και αυτός ο άνθρωπος θα θέλει και να πηδάει. Και είναι προβληματικό, θα το χρησιμοποιούσα. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν μπορεί να γίνει ένα περίπτωμα με τα στάπλα. Νομίζω ότι είναι. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, τα σειρά τα παίρνει όλα εν μπλοκ και δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσες συχνές πάντως... θα πρέπει να είναι πάρα πολύ πιο συχνές από ό,τι τις κάνουμε και εμείς πραγματικά. Πάντως αυτό που ήθελα να. Δεν ξέρω ποια είναι η εμπειρία, επειδή είπε τώρα ο Ανδρέας αυτή η παρατήρηση προς το ασφαλή είναι αγκείο-αγκείο. Εμείς μεγαλώσαμε όλοι σε μια γενιά χειρουργών που το πήγαινε αγκείο-αγκείο και άμα δεν έπιανε την κυστική μία-μία κτλ. Έτσι ήταν στην ειδικότητα και έτσι μάλιστα και ακόμα οι πρεσβύτεροι έτσι πάνε. Οι νεότεροι όλοι πάνε unblock. Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχω δει. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός, αλλά δεν έχω δει. Όλα καλά πάνε. Αξίζει για τέτοιες καλλιτείες να κόστος. Το κόστος είναι πραγματικά συζητήσιμο. Εμείς έχουμε άγχος, δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε μια λαπαροσκοπική νεφρεκτομή, μας τελειώνει το υλικό, άμα έχουμε να κοπήσει τη νεφρεκτομή 4-60 κασέτες και μας ξανάρχεται μετά από δύο μήνες. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, κύριε Κονδύλη. Ναι, συγγνώμη. Μπορώ να μιλήσω για το κόστος ένα λεπτούλι. Βεβαίως. Κύριε Τουλουπίδη, δεν έχετε καλώς εμάς, πόσο κοστίζει το κατέρμα. Ναι, αυτό είπα. Είναι περίπου 300 με 350 ευρώ το πιστόλι και 80 ευρώ περίπου η κασέτα. Έτσι, δηλαδή είναι εμάς μας τα πουλάνε ακριβότερα. Να σας πω ένα το. Δηλαδή... Αθήνα είναι εκεί. Μπορώ να σας πω. Να τα συζητήσουμε γιατί ακριβώς αυτό να συζητήσουμε. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι περίπου 700-800 ευρώ στον ασθενή. Τώρα, ίσως στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα είναι μειονέκτημα δικό μας, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί σε αυτό το θέμα, δεν υπολογίζουμε το κόστος και το όφελος. Αν πραγματικά. Και οι περισσότερες εργασίες αυτό δείχνουν. Έχουμε λιγότερο χειρουργικό χρόνο. Μικρότερη απώλεια αίματος. Που αυτό συνεπάγεται και με βάση και εργασίες που έχουν γίνει και λιγότερες άμεσες μεταχειρητικές επιλογές. Όλα αυτά, να τα βάλουμε λοιπόν στη σιγαριά κόστος-οφέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εσείς χρησιμοποιείτε μόνο λαβίδες, δηλαδή δεν χρησιμοποιείτε άλλες πηγές για την αιμόσταση, όπως είναι ο Atlas, όπως είναι το Ligasio, το οποίο έχει και αυτά ένα κόστος. Αυτό ήθελα να πω. Εμείς χρησιμοποιούμε συνήθως λαβίδες. Έχουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τις μισές έχουμε κάνει. Το Stadion και το Ligasio. Το Stadion είναι και πολύ λίγο. Το κακό είναι ότι όταν δουλειάζει την επέμβαση θα πρέπει να ξανακάνει από λινώσεις. Οπότε σε πιάνει ώρα. Το Ligasio είναι πιο σταθερό, δεν μας κάνει το πρόβλημα. Αλλά έχει το κόστος που είναι και αυτό 500 το κομμάτι. Όταν είναι 500 και εσύ μου λες πω σίγουρη πολύ λινώσεις. Λίγο παραπάνω τη συζήτηση. Σε εμάς ο μέσος ο αριθμός κασετών που χρησιμοποιούμε είναι 7,2 με βάση αυτή. Δηλαδή 6 με 8, 3 και 3, 3 και 4, 4 και 3 από κάθε πλευρά. Φανταστείτε λοιπόν. Κάνουμε μετά το έκτο. Και το λίπος από πάνω, ξεκινάει από πάνω. Με 7, όχι, 8 και το 4 από κάτω. Κατάλαβε την ώρα τη ημέρα. Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Στο Σαντορίνιο πλέγμα το έχετε δοκιμάσει. Υπάρχουν διάφορε εργασίε και θα ήταν ενδιαφέρον αυτό. Το έχουν χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα ορισμένοι Ιταλοί στη ριζική προστατεκτομή. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε μόνο μία φορά, μάτωσε και μαζεύουμε το κουράγιο μας να το ξαναχρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη φορά. Αλλά με μία φορά δεν μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Κονδύλη. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία σου, Σταύρο. Είναι κάτι που, όπως λες και εσύ, είναι γνωστό από χρόνια. Το είχα και εγώ δοκιμάσει παλιότερα όταν ήμουν στον Καναδά. Όντως φέρνει αποτέλεσμα. Η διαφορά είναι ότι
επειδή μίλησε ο κύριος Χατζηχρήστου για το θέμα το ότι μπορεί να πηγαίνεις Αγίο-Αγίο, αυτό που κάναμε είναι ότι προσπαθούσαμε να σώσουμε τον κλάδο που έγινε στους Μύζωνος Γλουτιαίους, που είναι ο πρώτος που φεύγει από την Έσο Λαγόνιο, και μόλις το καθορίζαμε αυτό, μετά προχωρούσαμε, διότι έχουν αναφερθεί σπανιότατα μεν περιστατικά νέκρωσης μετά την επέμβαση. Δηλαδή αυτό προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε και μετά προχωρούσαμε. Άλλη ερώτηση? Όχι. Ευχαριστούμε τώρα.